Να σας πούμε ότι σήμερα η καρδιά της Μακεδονίας χτυπάει στο Βόλο. Θα ξεκινήσω από τους αγαπητούς φίλους Μακεδόνες, οι οποίοι ήρθαν πραγματικά από τη Μακεδονία. Κάθονται πίσω, αν μπορούν λίγο σας παρακαλώ να σηκωθείτε να σας δούμε. Θα μου επιτρέψετε λίγο να τους προσφωνήσω. Είναι θέμα σπουδαίο για μένα. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι εκτίμησαν πάρα πολύ το Σύλλογο Μακεδόνων Βόλου και ήρθαν για να κόψουν την πίτα όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Γρηγόρη τον Τρενοβιάδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Λευκαδίων Λάουσας. Θα πάω στην κυρία Άννα Ιφαντίδου, που είναι πρόεδρος της Ακρολίμνης Πέλλας, τον Κώστα τον Βλαχοφόδωρο, που είναι από το Σύλλογο Μακεδονίας. Σας καμαρώνω στις παρελάσεις, παρακολουθώ τις εκδηλώσεις σας και χαίρομαι γιατί κρατάτε ζωντανή αυτή την παράδοση, να θυμόμαστε τον τόπο της καταγωγής μας και μάλιστα ιδιαίτερα εσείς οι Μακεδόνες. Το γιατί δεν χρειάζεται να το πω, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Να ξέρετε όμως ότι την αγαπάμε τη Μακεδονία μας, την ελληνική Μακεδονία μας. Και χαίρομαι γιατί είστε αντάξει μιας ιστορίας τρανής που διασώζει για όλη την Ελλάδα τον Έπαιρο και είναι πολύ σημαντικό. Σας εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά, ο Θεός να ευλογεί εσάς και τις οικογένειές σας, να έχετε υγεία και δύναμη και πάντοτε να γιορτάζετε και ελπίζω ότι θα έχουμε και την ευκαιρία και με την καινούργια προσπάθεια που κάνουμε από τη Μητρόπολη μας τους Μάγνητες να δημιουργήσουμε κοινές εκδηλώσεις κυρίως για να κρατήσουμε τη συνοχή και την ενότητά μας. Να είστε παράδειγμα ενότητος. Το χρειαζόμαστε όσο ποτέ στην Ελλάδα σήμερα. Να είστε καλά, καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Να ευλογήσουμε την πίτα μας. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένη, καλή και ευλογημένη χρονιά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους.
ακούω